Βουνά, βουνά, κι εμείς οι καταραμένοι να πορευόμαστε, γιατί 20 χιλιόμετρα την μια μέρα κι άλλα 20 την άλλη, σε τι φταίξαμε. Η συγκλονιστική ιστορία των Ελλήνων του Πόντου μισού αιώνα, από την κοσμοπολίτικη ζωή στην Τραπεζούντα έως τους κατατρεγμούς, την τραγωδία της γενοκτονίας και τον ξεριζωμό, αναβιώνει στη σκηνή μέσα από την παράσταση «Σέρα, η ψυχή του Πόντου», που συγκινεί ιδιαίτερα και αναδεικνύει την ανθρώπινη φλόγα για ζωή. Η Χρύσα Παπά με αριστοτεχνικό τρόπο υποδύεται πολλούς ρόλους σε διαδοχικές μεταμορφώσεις, ζωντανεύοντας τις περιπέτειες μιας οικογένειας από την Τραπεζούντα και άλλες περιοχές του Πόντου έως την Αμπχαζία και το Καζακστάν, από το 1910 έως το 1962. Με συγκλονίζει η βαθιά επιθυμία των ανθρώπων για ζωή, ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει, το πώς τα αντιμετωπίζουν. Αυτό για μένα είναι ένα σπουδαίο μάθημα για αυτά που ζούμε εμείς τώρα. Η παράσταση που σκηνοθέτησε ο Σωτήρης Χατζάκης βασίζεται στο επικό μυθιστόρημα «Σέρα, η ψυχή του Πόντου» του Γιάννη Καλπούζου, ο οποίος υπογράφει και τη θεατρική διασκευή. Κάπου στο Σέρα λέει «Κοιτάς μπροστά όταν δεν ξεχνάς από πού έρχεσαι». Αυτό το βιβλίο και η θεατρική διασκευή, αν θέλετε, είναι μια απόδοση τιμής σε εκείνους που χάθηκαν, αλλά συγχρόνως και μια προτροπή να μην ξαναγίνουν αυτά. Οι παραστάσεις δίνονται στο Θέατρο Πόλη κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Να προλάβουμε να φύγουμε πριν μας τύχει κανένα κακό.